τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή ο προϋπολογισμός και η ψήφιση του νέου προγράμματος, του συμπρόθεσμου προγράμματος, δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στην αυτοδιοίκηση. Αφενός σημαίνει σημαντικές επιπλέον περικοπές στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης και αφετέρου η θέση διαθεσιμότητας και ο κίνδυνος απομάκρυσης μέρους του προσωπικού των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά οδηγεί σε αδιέξοδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση από την τελευταία τετραετία έχει συμβάλει με ποσοστά που ξεπερνούν το 60% στην αντιμετώπιση του χρέους της πατρίδας μας, περικοπές που ξεπερνούν το 60%. Πέρα από αυτό, από την 1η-1η του 2013, επιφορτίζεται να ασκήσει νέες αρμοδιότητες οι οποίες το προηγούμενο των αρμοδιοτήτων που τις μεταφέρθηκαν από την 1η-1η του 2011 δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρμοδιότητα και πιθανές περιπάτων. Η απομάκρυση εργαζομένων της αυτοδιοίκησης, η θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων έμπειρων και οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα στην καθημερινή λειτουργία της αυτοδιοίκησης δημιουργεί πραγματικά ένα κλίμα το οποίο είναι βέβαιο το ότι δεν θα επιτρέψει στην αυτοδιοίκηση να εκπληρώσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες και συνταγματικά κατοπληρωμένες αρμοδιότητες της. Και μόνο διαπροσθέτω, αλλά και έχουν οριστεί και πρόστιμα για τους ασθενείς. Ο Δήμος θα ταυτιστεί με την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η οποία προτρέπει και καλεί όλους τους αυτοδιοικητικούς να μην συμπράξουν σε αυτήν την κατεύθυνση, στο να τεθεί σε διαθεσιμότητα προσωπικό, να μην τεθούν σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι του Δήμου. Υπάρχουν διαρροές και για το φορολογικό νομοσχέδιο που θα είναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν να ξέρει το τι θα γίνει με το φορολογικό νομοσχέδιο. Θυμίζω ότι το σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προέβλεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα και εργαζόμενοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι υψηλών κατηγορίας. Κάτι το οποίο άλλαξε. Κανένας μα κανένας δεν ήξερε κάτι συγκεκριμένο μέχρι την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Δευτέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα. Ούτε ποιος θα περιλαμβάνει. Αυτό που συζητιόταν και αυτό που ακουγόταν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ήταν ότι η θέση διαθεσιμότητας αφορά τους εργαζόμενους που έχουν πειθαρχικά αδικήματα, έχουν καταδικαστεί και τέτοιου κατηγορίες. Κανένας δεν ήξερε τίποτα άλλο. Και επιπλέον να σημειώσω το ότι η ρητή πρόβλεψη από τον νόμο είναι ότι αφορά τους ΔΕΛΤΑ-Ε διοικητικούς οικονομικούς, ενώ χωρίς να έχω πλήρη εικόνα μέρος των εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης που πιθανόν να πήγουν σε αυτή την κατηγορία, είναι άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι, είναι στελέχη της αυτοδιοίκησης, τα οποία δεν είναι στα γραφεία και προσφέρουν υπηρεσίες, αλλά είναι στο δρόμο, είναι στα συνεργεία και είναι σε άλλες συνεργείες. Κύριε Δήμαρχε, ένα σχόλιο για τις περικοπές που υφίστανται και οι αιρετοί αντιδήμαρχοι, εσείς. Ένα σχόλιο, τι έχετε να πείτε για αυτό το πράγμα? Αφορά τη γενική διατύπωση για τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, το σύνολό τους. Εκεί μέσα περιλαμβάνουν και αυτά. Υπάρχουν κάποιοι αντιδήμαρχοι που λένε ότι σε άλλες περιφέρειες θα παραιτηθούν, δεν τα βγάζουν πέρα. Είδαμε.